όλες τις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, διαμορφώνοντας κλίμα κοινωνικής συνένεσης, συνεργασίας και συνειδητής εργασιακής ειρήνης. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει ένα κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στις παραγωγικές τάξεις με συγκεκριμένους στόχους. Πρώτο, τη σταθεροποίηση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Δεύτερο, την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό. Τρίτο, την προστασία του εισοδήματος και τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τέταρτο, τη φροντίδα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Πέμπτο, την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και την ολοκλήρωση της κοινωνίας αλληλεγγύης. Έκτο, τη δημιουργία κινήτρων, δυνατοτήτων και ευκαιριών και για επιχειρηματική δράση και για νέες θέσεις απασχόλησης. Φίλες και φίλοι, η σιγουριά και η αισιοδοξία για την νίκη μας, καθώς και το μήνυμά μας μαζί και πάλι πρώτοι, έχουν και νόημα και αξία και προοπτική. Είμαστε η ήρεμη δύναμη που με την ωριμότητα, τη γνώση και την εμπειρία της μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία. Το δικό μας μήνυμα είναι σιγουριά, διάρκεια, συνένεση, προοπτική και προπάντων σταθερότητα. Σταθερότητα πολιτική, οικονομική, κοινωνική. Μπορούμε μαζί να διασφαλίσουμε τη μόνη λύση που θα είναι η εγγύηση για το καλύτερο. Γιατί στηρίζεται σε μια κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Ο τόπος μας δεν χρειάζεται οξύτητες και φανατισμούς. Η κοινωνία μας και η οικονομία δεν έχουν ανάγκη, αλλά και δεν αντέχουν νεοφιλελεύθερους πειραματισμούς και αδιέξοδες νεοσυντηρητικές συνταγές. Αυτές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μεγάλες αναταραχές, σε μεγάλα αδιέξοδα, γιατί είναι μια διαρκής απειλή στις δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις. Είναι κρίμα που στην Ελλάδα οι ένθερμοι οπαδοί του θατσερισμού δεν έχουν καταλάβει τα αίτια της κατάρρευσης και την ίδια τη χρεοκοπία αυτού του μοντέλου στη Μητρόπολη του, στην Αγγλία. Δυστυχώς είναι πάλι κρίμα που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο δέσμια του θατσερικού μοντέλου, αλλά κυνηγάει ταυτοχρόνως και μια χήμερα. Στο όνομα αυτής της χήμερας οδηγείται ο τόπος σε αλλεπάλληλες και ανώφελες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης περιφέρει την κινδυνολογία, προφητεύει την καταστροφή. Ταυτοχρόνως όμως μοιράζει αφιδώς υποσχέσεις, δηλαδή επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Το μήνυμά του είναι εκλογές, εκλογές, εκλογές. Είναι ένα μήνυμα που ισοδυναμεί με την ακυβερνησία και με τη διάλυση του κράτους και της οικονομίας, που ισοδυναμεί με το χάος. Φίλες και φίλοι, λίγες μέρες μένουν μέχρι τις εκλογές. Οι πολίτες που πιστεύουν στη δημοκρατία και την πρόοδο. Οι πολίτες που θέλουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους ορίζοντες. Δεν εφησυχάζουν ποτέ. Δεν απέχουν ποτέ από τις πολιτικές μάχες. Είναι πανταχού παρόντες. Το μήνυμά μας είναι προσκλητήριο εγρήγορσης για να γίνει η μεγάλη νίκη ακόμα μεγαλύτερη. Είναι προσκλητήριο σε αγώνα που γίνεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σπίτι-σπίτι, με επιχειρήματα, με προτάσεις, με διάλογο. Η Κυριακή που έρχεται είναι μια μέρα νίκης. Η επόμενη Δευτέρα είναι μια μέρα προοπτικής. Ο τόπος μας θα έχει και πάλι
μια σταθερή κυβέρνηση, σύγχρονη, ανανεωτική, δημοκρατική, προοδευτική.